Περιστέρι, Τρέλεμπορκ και Δαλάη Κλάμα έρχονται απόψε αντιμέτωποι εδώ στο Μαζαράκι. Στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Evolution League, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Περιστέρι, Τρέλεμπορκ με τα μαύρα και οι δύο ομάδες είχαν μαύρα, οπότε με τα γκρι, με τις γυρισμένες εμφανίσεις είναι το Δαλάη Κλάμα. Το πρώτο τζάμπουλ θα βγάλει νικητή. Ποιους? Η κατοχή είναι για τους Δαλάη Κλάμα. Το Περιστέρι Τρέλεμπορκ λοιπόν με 8 νίκες και 7 ήττες μέχρι στιγμής απέναντι στους Δαλάη Κλάμα, οι οποίοι έχουν 11 νίκες και μόλις 4 ήττες στο πρωτάθλημα. Το σουτ άστοχο από τον Κρινή. Θα έρθει το πρώτο καλάθι από τον Τσίτο. Υπάρχει από τον Σωτηράκη. 0-2. Η εκτέλεση από το πλάι από τον Τζίντζα είναι άστοχος. Θετικό rebound για τους γηπεδούχους. Μαγένας δίνει στον Δαλέτζο. Βάζει πλάτη εκείνος, θα γυρίσει, θα στοχίσει. Νικηταράς θα πάρει και πάλι. Νικηταράς εκτελεί για 3, εύστοχος. 0-5. Βαλέζος. Με τα αριστερό θα στοχίσουν οι γηπεδούχοι. Θα γίνει το κόψιμο, δεύτερη ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους. Ακόμα ένα καλάθι από τον, από τον Παλατσό. Εκτέλεση για 3, άστοχη. Ακόμα ένα σούτ, άστοχο και αυτό. Στο 0 παραμένουν οι γηπεδούχοι. Στην επαναφορά το Περιστέρι Τρέλεμπορκ γυρίζει και εκτελεί κατευθείαν. Ο Βαγενάς για το 2-7. Ανοίγουν το σκορ και οι γηπεδούχοι. Βρίσκουν καλάθι μετά από σχεδόν 2,5 λεπτά. Παλατσός από τα δεξιά, δύσκολη προσπάθεια και άστοχη. Δαλέζος. Τζιντζάς παίρνει και εκτελεί, θα στοχίσει. Νικηταράς στη γωνία, η εκτέλεση για 3, άστοχη. Από τον Κρίνη. Όχι, με συγχωρείτε. Ακόμα μια εκτέλεση, άστοχη και αυτή. Ο Δαλέζος, ο Βαγενάς, η πάσα του είναι πιο δυνατή, δεν μπόρεσε να υποδεχθεί την μπάλα ο Δημήτρης Δαλέζος. Και έτσι έγινε το λάθος. Ψάχνει επιλογές, βγαίνει ο νικηταράς για να πάρει, αν ενοχλεί το σου θέλει για 3, εύστοχος. 2-10. Παύλου
Τσιντζάς και πάλι στον Παύλου. Η μπαλά έξω. Βαγενά θέλει να διεισδύσει, δυσκολεύεται λίγο εκεί και θα κάνει βήματα. Τον έκλεισε και αντίπαλη άμυνα. Τον έκλεισε αντίπαλη άμυνα εκεί και τον ανάγκασε στην παράβαση. Με πλάτη τώρα θα δυσκολευτεί εκεί. Ο Μπαλατσός θα χάσει. Προποθέσει τώρα για μια γρήγορη επίθεση, κρατάει ο Δαλέζος. Θα γίνει το κλέψιμο, γρήγορα στην επίθεση και με το δεξί ο Κρινής θα κάνει το 2-12. Άστοχος ο Δημήτρης Δαλέζος. Τσιτός εκτελεί από την κορυφή για το 2-15. Το συν 13 η Δαλάη Κλάμα. Δείχνουν να έχουν μπει πιο ζεστοί από τους αντιπάλους τους. Βρίσκουν και σουτ από το τρίποντο. Παύλου με το αριστερό δυσκολεύεται. Το rebound στα χέρια του Τσίντζα, θα εκτελέσει εκείνος, θα στοχίσει. Η μπάλα πέρασε και εκτός, δεν μπορούσε να την κρατήσει εκεί ο Δαλέζος. Νικηταράς αποφασίζει να εκτελέσει και καλά κάνει. Ο Σωτηράκης 2-18. Συνεχίζουν το επιθετικό κρεσέντο η Δαλάη Κλάμα, η οποία είναι αρκετά εύστοχη πίσω από τα 6.75 σε αυτά τα πρώτα λεπτά. 3.58 ακόμα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Τσιντζάς. Βαγενά στον Δαλέζο. Από το πλάι γίνει στοχίσει. Τσιντζάς στο επιθετικό rebound. Θα πάρει και το foul. Μετράει το καλάθι. Θα πάρει και το φάουλ. Στην γραμμή των βόλων ο Τσίντζας για την συμπληρωματική βολή θα τη χάσει. Νικηταράς αλλάζει με τον Τσίτο, θα πάρει το τρίποντο Νικηταράς και αυτό μέσα. 4-21. Καυτή η Δαλάη Κλάμα πίσω από τα 6.75. Αύλου θα δεχτεί το κόψιμο αλλά αντικανονικά από τον Μπαλατσό. Τώρα στο μάτς θα περάσει ο Μάγος και θα πάρει την θέση του Μπαλατσού, ο οποίος έκανε τώρα το φάουλ στον Παύλου. Ήταν το τρίτο ομαδικό τον Δαλάη Κλάμα. Κάνε ένα φάουλ μέχρι στιγμής για την Περιστέρη Τρελεμπόρκ. Εύστοχος στην πρώτη. Μέσα και η δεύτερη. Μαγός Σωτηράκης. Και πάλι ο Σωτηράκης θα πάρει το τρίποντο από αρκετά μακριά, θα στοχίσει. Έρχεται και όμως και δεύτερη ευκαιρία, αλλά άστοχη και αυτή. Παύλου περνάει ωραία πάσα για τον Τσίτζα, από κοντά εκείνος θα την εκμεταλλευτεί. Γρήγορα στην επίθεση η Δαλάη Κλάμα με το δεξί. Δεν θα πετύχει κάτι από κοντά ο Σωτηράκης. Όχι. Ο Τσίτος ήταν. Μια δύσκολη προσπάθεια.
από τον Βαγένα, δεν θα φέρει αποτέλεσμα. Όλο το δρόμο μέχρι μέσα και το καλάθι. Από τον Κρίνη. Τον Κρίνη, με συγχωρείτε. 26-23. Παύλου Τσιντζάς ψάχνει συμπαίκτη, βγάζει έξω στον Ταλέζο. Ταλέζος, βήμα πίσω, η εκτέλεση, αστοχός. Έχει λήξει ο χρόνος επίθεσης, δεν βρήκε Στεφάνη μπάλα. 1-39 ακόμα που μένουν στο πρώτο δεκάλεπτο. Ο προπονητής τον Νταλάικλα μαζητάει να γυρίσει λίγο η μπάλα στην επίθεση. Νίκη Ταράς. Σωτηράκης. Στάζει επιλογές, παίρνει και το σκριν. Από το πλάι το σούτα στο χώ. Καραπώνει το rebound ο Βαγένας. Παύλου πάει μόνος του, θα στοχίσει. Γραπώνει ο ίδιος το rebound, κλείνεται από 2. Μια δύσκολη προσπάθεια. Θα φέρει αποτέλεσμα για το 8-23. Ωραία, πάσα εκεί, δεν θα την κάνει assist. Ο Τσίτος τον είδε εκεί. Ο Κρινής του πέρασε την πάσα και έτσι ο Τσίτος πήρε το φάουλ. Οδηγείται τώρα στη γραμμή των βόλων. Εκτελεί την πρώτη, θα στοχίσει. Τα δευτερόλεπτα ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο, εκτελεί τώρα την δεύτερη άστοχη και αυτή. Βαγενάς. Τσίντζας το σκέφτηκε για λίγο να το πάρει. Δαλέζος. Στον έτερο Δαλέζο, παίξανε ωραία οι δυο τους και έχουμε καλάθι και φαουλ. Πολύ ωραία συνεργασία εδώ μεταξύ του Σταύρου και του Δημήτρη Δαλέζου. Ο Σταύρου Δαλέζος είναι εκείνος που θα πάει τώρα για την συμπληρωματική βολή. Θα την χάσει, το 10-23 παραμένει. 24 δευτερόλεπτα ακόμα. Τρία δευτερόλεπτα για τον Σωτηράκη. Αποφάσισε ένα πασάρι. 5 δευτερόλεπτα ακόμα για τους Δαλάι Κλάμα. Νίκη Ταράζη δει το floater αστοχό. Δαλέζο στο rebound και έχουμε εδώ τέλος πρώτης περίοδου. Περιστέρη Τρέλεμπορκ Δαλάι Κλάμα 10-23. Ξεκίνησε μόλις και το δεύτερο δεκάλεπτο, το οποίο βρίσκει τους Δαλάι Κλάμα στο συν 13. Με το σκορ στο 10-23 υπέρ τους. Έρχεται την Τρέλεμπορκ τώρα στην επίθεση με τον Δαλέζο. Τσιντζάς θα πάει από κοντά, θα στοχίσει. Μάχη για το εξαιρετικό rebound, βγαίνουν οι κοιτές οι φιλοξενικοί παιδούχοι. Θα πετύχουν και το καλάθι με τον Δαλέζο. Το 10-23. Πάσα πάνω από το κεφάλι. Θα στοχίσει από κοντά ο Σωτηράκης, πρέπει να είναι. Παύλου ζητάει και παίρνει ο Δαλέζος. Σταύρος Δαλέζος. Κλείνεται και θα πατήσει. Όχι, έχουμε βήματα από τον Δαλέζο. Σωτηράκης. Νίκη Ταράς αφήνει στον Μάγο. Η μπάλα στην απέναντι πλευρά. Το rebound από τον Δαλέζο, ο οποίος θα κρατήσει για να κατεβάσει.
Ζέζους αφήνει χέρι με χέρι στον Παύλου. Κρατάει εκείνος, 4 λεπτά ακόμα, εκτελεί για 3, θα βρει σιδερό. Μαζεύει το rebound ο Νικηταράς. Το φάουλ τώρα πάνω στον Σωτηράκη από τον Βαγενά. Πρώτο ομαδικό για τους φυγηπεδούχους. Νικηταράς έχει λίγο χώρο, θα πασάρει στον Τσίτο. Σωτηράκης λίγο πιο πίσω από τις βολές, ευστοχώς, 12-25. Και πάλι στο συν 13 η Δαλαϊ Κλάμα. Δαλέζος, ζητάει ο έτερος Δαλέζος, περνάει την μπάλα. Με το δεξί υποπίεση, δεν θα βρει στόχο. Το rebound στα χέρια του Σωτηράκη. Ωραία συνεργασία εκεί, δεν θα έρθει το καλάθι. Από τον Κρίνη, από τον ο Κρίνης ήταν εκείνος που αστόχησε. Ωραία πάσα του Παύλου για τον Δαλέζο και εκείνος θα τελειώσει τη φάση με επιτυχία, 14-25. Σωτηράκης προσποιείται, ξεφεύγει από τον αντιπαλό του. Από το πλάι εκτέλεση άστοχη από τον Μάγο. Παύλου. Δαλέζος, παίρνει και το screen. Έψαξε την πάσα. Δίστασε λίγο εκεί. Παύλου θα πάρει το τρίπο τώρα στη λήξη του χρόνου, θα στοχίσει. Όλο το δρόμο μέχρι μέσα ο Κρινής, ο οποίος θα κάνει το 14-27. Θα το πω την αντίπαλη ρακέτα, ο Δαλέζος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 16-27. Σωτηράκης έψαξε τις επιλογές του, πήρε το σου τελικά και το έβαλε ο Μάγος. Ο Τσίτος ήταν, με συγχωρείτε. Με τις γυρισμένες φανέλες έχω μια δυσκολία να διακρίνω τα νούμερα, οπότε συγχωρέστε ό,τι λάθος γίνει. Τώρα το κλέψιμο, πιέστηκε και έχασε ο Δαλέζος, ο οποίος κυνηγάει και τον αντίπαλό του. Μέχρι μέσα θα έχουμε το φάουλ, παρά λίγο να πετύχει το καλάθι ο Σωτηράκης. Όχι, ο Τσίτος ήταν και πάλι, τον έχω δική σήμερα τον Τσίτο. Έφτασε και μέχρι το τέλος, δεν καταφέρει να πετύχει το καλάθι. Πήρε ωστόσο τις δύο βολές. Δεύτερο ομαδικό για την Περιστέρη Τρέλεμπορκ. Τόσο ευστοχή στην πρώτη. Εκτελεί τώρα και την δεύτερη, θα τη χάσει μια στις δύο από τον Τσίτο. 16-31 το σκορ. Θα γίνει το λάθος τώρα από τους γηπεδούχους. Μια συνεννόησια εκεί ανάμεσα στον Βαγιανά και τον Σταύρο Δαλέζο. Σωτηράκης εκτελεί για 3, είναι αδύναμο το σούτ, πιέστηκε κιόλας εκεί από τον Βαγιανά. Τον δυσκόλεψε λίγο στην προσπάθειά του.
Αυλόφιν στο Δαλέζο. Βαγενάς μπροστά του, ο Μαγός. Ωραία, πάσα του Βαγενά, θα την κάνει assist ο Παύλου. Για το 18-31. Κρινής. Παλατσός. Ο Μαγός θα κάνει βήματα. Τρία και 53 ακόμα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Σταθερά μπροστά η Δαλάη Κλάμα. Τσιντζάς. Κλείστηκε εκεί ο Βαγενάς και έχασε. Σωτηράκης τώρα γρήγορα στην επίθεση. Αφήνει εκεί δίπλα στο συμπαίκτη του, θα στοχίσει εκείνος από κοντά. Δαλέζος, δεν θα φτάσει μπάλα σε εκείνον. Παίρνει ο Σταύρος Δαλέζος, ξεφεύγει και ωραία από τον αντίπαλό του. Είναι άστοχο το σουτ. Μπαλατσός καθαρίζει το rebound. Θέλει να βγάλει και γρήγορα στην επίθεση στην ομάδα του. Με το δεξί ο Σωτηράκης, εύστοχος, 18-33. Βαγενάς γυρίζει, εκτελεί, θα στοχίσει, μαζεύει το rebound ο Σωτηράκης. Ο Τσίτος είναι. Τώρα είναι ο Σωτηράκης, ο οποίος έχει και χώρο, έχει και χρόνο και θα τον εκμεταλλευτεί. 18-36 με την τρίποντη εκτέλεση του Σωτηράκη και έχουμε το time out. Επιστρέψαμε στη δράση με την Περιστέρη Τρέλεμπουργκ να είναι στην επίθεση. Από την άλλη η Δαλάη Κλάμα έχουν ξεφύγει στο 18-36. Δαλέζος πιέζεται εκεί. Θα βρει το σούτ, αλλά δεν θα βρει σκορ. Τσίτος αφήνει έξω στον Μάγο. Η εκτέλεση για τρεις, άστοχη από τον Σωτηράκη, ο οποίος θα κάνει και το φάουλ στη συνέχεια. Παύλου. Βαγενάς ψάχνει συμπαίκτη, βλέπει τον Δαλέζο, ο οποίος πάει να δώσει ακόμα μια μάχη, θα στοχίσει. 1:38 ακόμα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Σωτηράκης αφήνει ωραία εκεί στον συμπαίκτη του, στον Τσίτο, και εκείνος θα τελειώσει τη φάση για το 18-38. Παύλου. Πάει μόνος του, θα πάρει το φάουλ. Η εκτέλεση εύστοχη. Αστόχο στη δεύτερη. Η εκτέλεση από τον Τσίτο, εύστοχος. 19-40. 46 δευτερόλεπτα ακόμα. Βαγενάς, Τσιντζάς, έχουν πάει δύο πάνω του, ήταν αμαρκάριστος ο Δαλέζος, αλλά η πάσα
του Τσίτζα δεν ήταν καθόλου καλή. Σωτηράκης κρατάει, ψάχνει και συμπαίχτη, πάει πάνω του Βαγγενάς. Τσίτο σηκώνεται, θα βρει σίδερο, μαζεύει το rebound ο Δαλέζος. 18 δευτερόλεπτα τώρα όλα για την Περιστέρη Τρελεμπόρκ. Παύλου κρατάει. 9 δευτερόλεπτα ακόμα. Να δούμε αν θα πάει μόνος του. Παύλου 3-2. Αφήνει στο Δαλέζο, στη λήξη του χρόνου εκείνος εκτελεί και θα βρει στόχο. 21-40, αυτό είναι το σκορ. Έπειτα από το τέλος της δεύτερης περίοδου. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και το τρίτο δεκάλεπτο. Το σκορ στο 21-40. Υπάρχει κάποιο θέμα με το χρονόμετρο. Έτσι. Πάμε και πάλι από την αρχή. Ξεκίνησε τώρα το τρίτο δεκάλεπτο με τους Δαλάι Κλάμα στην επίθεση. Οι Δαλάι Κλάμα που προηγούνται 21-40, το σύνολο 19 οι πράσινοι, οι οποίοι θα πετύχουν ακόμα ένα καλάθι. Τον Σωτηράκη. 21-42. Τσιντζάς παίρνει και εκτελεί αμέσως. Θα βρει στόχο. 24-42. Στη γωνία η εκτέλεση από τον Μάγο. Θα βάλει λίγο εκεί και με τον αυτό του ο Μάγος. Θα του άρεσε η εκτέλεση του. Δαλέζος. Δεν θα περάσει. Επέλεξε να συνεχίσει με τρίπλα. Ενώ έχει και την επιλογή του έτερου Δαλέζου. Σωτηράκης εκτελεί. Θα στοχίσει. Την μπάλα στα χέρια του ίδιου, αλλά έρχεται για να καθαρίσει το rebound ο Σταύρος Δαλέζος. Παύλο από τα αριστερά. Ξεφεύγει ωραία και από τον αντιπαλό του και θα πετύχει το καλάθι. 26-42. Νικηταράς. Κρινής στη γωνία στον Νικηταρά. Μπαλά έξω στον Σωτηράκη, ανενόχλητος εκείνος εκτελεί για 3, θα στοχίσει. Το follow δεν ήταν καλό από τον Μάγο. Μπαλατσός και λίγο χώρο τον εκμεταλλεύτηκε. 26-44. Τσιντζάς από εκεί που ευστόχησε νωρίτερα, θα στοχίσει τώρα. Σωτηράκης κατεβάζει. Μας ακούσε από την πλάτη, παίρνει και πάλι. Μάγος. Κρινής εκτελεί από το ύψος των βολών. Παύλου. Παύλου πάει μόνος του με τα αριστερό. Θα τελειώσει και αυτή τη φάση με επιτυχία. 28-44. Η Κιταράς αφήνει στον Σωτηράκη. Δεν περνάει πάσα αρχικά, θα φτάσει μπάλα στον Κιταρά. Εκτελεί εκείνος για 3, θα στοχίσει. Παύλου κατεβάζει, θέλει να πάει και πάλι μόνος του. Και καλά κάνει. Ο Παύλου παίρνει από το χεράκι τους την ομάδα του. 30-44. Έχει τελειώσει με επιτυχία τις τελευταίες 3 επιθέσεις των γηπεδούχων. Το floater τώρα
θα βρει στόχο Σωτηράκης 30-46. Παύλου τώρα θέλει να πάει σε οργανωμένη επίθεση. Η Περιστέτη Τρέλεμπορκ. Δαλέζος παίρνει το σκριν. Δημήτρης Δαλέζος έχει πάνω τον Μπαλατσό, θα τον νικήσει. 32-46. Σωτηράκης πιέζει και ο Παύλου, θα κάνει το κλέψιμο. Πολύ καλός μέχρι στιγμής ο Παύλου για τους γηπεδούχους. Θα πετύχει το καλάθι. 34-46. Συνεχίζει μόνος του να κρατάει την Περιστέρη Τρέλεμπορκ. Προσφέρει σε επίθεση και άμυνα. Σωτηράκης. Νικηταράς, αλλού Κιταγιάλου, Πάσαρε. Ο Μάγος θα στοχίσει από την γωνία. Φάουλ τώρα από τον Σωτηράκη, είναι το πρώτο ομαδικό για τους Δαλάη Κλάμα. Στους 12 έχει πέσει διαφορά και οι γηπεδούχοι έχουν ευκαιρία να την ρίξουν κι άλλο. Δαλέζος, ωραία κίνηση, αλλά κακό το τελείωμα. Νικηταράς. Από κοντά θα στοχίσει ο Τσίτος. Παύλου οργανώνει. Έχει πάνω τον Τσίτο. Παύλου πάει μόνο σε την φάση. Θα πάρει το φάουλ και τις δύο βολές. Συνεχίζει να είναι απειλή για την αντίπαλη άμυνα ο παίχτης της Περιστέρη Τρέλεμπορκ, ο οποίος είναι τώρα στη γραμμή. Μέσα η πρώτη. Έτοιμος τώρα για τη δεύτερη. Θα τη χάσει. Το rebound στα χέρια και πάλι των γηπεδούχων. Τσίντζας εκτελεί για τρεις, αστοχός. Αδυναμό το σουτ. Σωτηράκης αφήνει στον Τσίτο από κοντά, εκείνος θα χάσει ένα εύκολο καλάθι. Ήταν ανενόχλητος. Αλλά χάνονται για αυτά. Βαγενάς. Δαλέζος, ωραία εκεί το γύρο στο επιέτο, καλάθι, 37-46 από τον Δημήτρη Δαλέζο, η διαφορά πέφτει σε μονοψήφιο μετά από ώρα, στους 9 πλέον το μάτς, 3-50 ακόμα για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, ακόμα μια άστοχη επίθεση από τους Δαλάη Κλάμα, Δαλέζος τώρα ξεκινάει στην επίθεση, αφήνει εκεί στον Παύλου, από κοντά θα στοχίσει, χαμένη ευκαιρία για τους γηπεδούχους. Τσίτος θα στοχίσει, επιθετικό rebound, βγάζει έξω, Κρινής, Σωτηράκης, ο Τσίτος είναι στη γωνία, εκτελεί για τρεις, θα βρει σίδερο. Βαλέζος κρατάει, περιμένει τους παίκτες του. Δημήτρης Δαλέζος ψάχνει επιλογές, βγάζει έξω στον Βαγενά. Έχει αρκετό χώρο εκείνος, δεν θα τιμωρήσει τους αντιπάλους. Παύλου, 14 λεπτά ακόμα για την Περιστέρη Τρέλεμπορκ. Δαλέζος, παταγερά εκτελεί, θα στοχίσει. Σωτηράκης θα πάρει το φάουλ. Χαμηλά δεν μετράει ό,τι έγινε στη συνέχεια.
time out. Επιστρέψαμε στο παιχνίδι μας. Νικηταράς. Σωτηράκης ψάχνει επιλογές, αφήνει στον Νικηταράκη. Ενώ θα πάρει το σουτ και καλά κάνει. 37-49. Γεννάς Γαλέζος από το πλάι, δεν θα βρει στόχο. Ωραία πάσα από τον Σωτηράκη, θα πάρει το φαουλ ο Τσίτος. Παραλίγο να πετύχει και το καλάθι. Αυτό ήταν το δεύτερο ομαδικό των γηπεδούχων, ενώ αδράνησαν λίγο και εκεί στο rebound. Τσίτος επιμένει, βγάζει έξω, η εκτέλεση άστοχη από τον Κρίνη. Παύλου. Δαλέζος παίρνει το screen, το floater ευστοχό. Στους 11 πλέον η διαφορά. 1 και 15 ακόμα στο τρίτο δεκάλεπτο. Ωραία πάσα για τον Γκρινή. Εκείνος έκοψε προς το καλάθι αλλά στόχισε. Δαλέζος. Παύλου κρατάει, περιμένει τους συμπαίκτες του. Θα γίνει το κλέψιμο. Ρίχνει ταχύτητα ο Σωτηράκης. Τσίτος έχει λίγο χώρο, εκτελεί. Θα στοχίσει, Μπαλάτσος επιθετικό rebound. Έχει πάνω του τρεις αντιπάλους, γι' αυτό επιλέγει να πασάρει έξω. Εκτέλεση για τρεις από τον Σωτηράκη, 39-53. Δηλαδή 2 δευτερόλεπτα ακόμα στο τρίτο δεκάλεπτο. Κρατάει ο Παύλου. Θέλει να πάει ολόκληρη την επίθεση. Παύλου 8 δευτερόλεπτα. Από τα αριστερά θα βρει στόχο. 41-53. 18 δευτερόλεπτα τώρα όλα για τους Δαλάη Κλάμα. Παλατσός εκτελεί, θα στοχίσει. Δεν προλαβαίνει να κάνει το σούτο Δαλέζος και έτσι φτάνουμε στο τέλος της τρίτης περίοδου. 41-53, η Δαλάη Κλάμα προηγούνται της Περιστέρη Τρελεμπόρκ. Κλέψουμε κατευθείαν από την επαναφορά για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι θα πέτυχουν και το καλάθι με τον Τσιτό. Ίσα ίσα που έβαλα την κάμερα να γράφει και ήρθε το καλάθι από τον παίχτη τον Δαλάη Κλάμα. 41-55 το σκορ. Θυμίζουμε οι δύο ομάδες έχουν να διαχειριστούν αρκετές απουσίες, ενώ ο Δαλέος θα εκτελέσει για 3. 44-55. Όπως είπα, οι δύο ομάδες έχουν να διαχειριστούν αρκετές απουσίες. Από την άλλη, από τη μία η Περιστέρη Τρελεμπόρκ κατεβαίνει με μόλις μία πεντάδα στο σημερινό μάτς, ενώ 6 παίχτες έχει στην επιλογή του ο προπονητής τον Δαλάη Κλάμα. Έτσι θα το χαρακτηρίζαμε το παιχνίδι των απουσιών σήμερα. Έχουμε το φάουλ τώρα. Θα στοχίσει από κοντά ο Σταύρος Δαλέζος.
Ιωνικός βγάζει έξω. Παίρνει ο Σωτηράκης. Εκτελεί για τρεις. Δεν θα τιμωρήσει την αντίπαλη άμυνα. Παύλου πάει μόνος του. Και θα τελειώσει τη φάση. 46-57. Και πάλι ζώνη από τους γηπεδούχους. Δεν περνάει η πάσα, καθώς βρήκε στο πόδι του Δαλεζού. Στους 11 η διαφορά. Σταθερά μπροστά η Δαλά η κλάμα. Νικηταράς. Θα εκτελέσει για τρεις, θα βρει σίδερο. Δαλέζο στον εταιρό Δαλέζο. Σταύρος Δαλέζος τώρα έχει μπροστά τον Σωτηράκη. Αποφασίζει να εκτελέσει. Δεν είναι καλό το σούτ του. Τσιτός. Δεν θα βρει συμπαίκτη. Κλείστηκε εκεί από όλους σχεδόν τους αντιπάλους. Και έτσι έκανε το λάθος. Δαλέζος θέλει να πλησιάσει. Του βάλε και το στόπο Μπαλατσός. Σωτηράκης εκτελεί τώρα για τρεις. Θα στοχίσει και σε αυτό. Τρίτο συνεχόμενο άστοχο τρίποντο για τους Δαλά η κλάμα. Να δούμε αν η διαφορά θα πέσει σε μόνο ψηφίο και πάλι. Παύλου εκτελεί πίσω από το screen. Θα βρει στόχο. 49-57. Στους 8 το μάτς. Τσιτός με το δεξί, ευστοχός. 49-59. Έξι μισή λεπτά ακόμα. Βαγιανάς κρατάει, πιέζεται τον Νικηταρά. Από το ύψος των βολών, εύστοχος ο Δάλεζος. 51-59. Τσιτός από τα δεξιά ζητάει ο Μπαλατσός, αποφασίζει να δώσει έξω. Τώρα η μπάλα στον Μπαλατσό, θα στοχίσει. Τσιτός επιμένει, δεν θα δικαιωθεί. Ενώ θα κάνει και το φάουλ συνέχεια στον Δημήτρη Δαλέζο. Βαγένας τώρα οργανώνει, ευκαιρία να μειώσουν κι άλλο οι γηπεδούχοι. Δαλέζος περνάει από το screen, δεν θα βρει στόχο. Νικηταράς, Τσιτός. Νικηταράς αποφασίζει να εκτελέσει, δεν θα το βάλει. Συνεχίζουν άστοχοι στο 4ο δεκάλεπτο. Πίσω από τα 6.75 η Δαλά η κλάμα. Ενώ θα γίνει και το φαουλ τώρα από τον Νικηταρά για να ανακόψει την φορά των αντιπάλων. Ενώ έχουμε και το time out. Στην επίθεση γηπεδούχη, προσπίση από τον Βαγγένα και το φαουλ. Το οποίο έγινε από τον Νικηταρά, ο οποίος έφαγε την προσπίση εκεί αρχικά και συνέχεια έπεσε πάνω στον αντιπαλό του. Ευκαιρία τώρα να πέσει ακόμα και στους 6 πόντους η διαφορά με το σκορ στο 51-59 μέχρι στιγμής. Εκτελεί κακή η πρώτη βόλη από τον Βαγγένα, έχει ακόμα μια ευκαιρία. Θα ευστοχίσει τη δεύτερη. 52-59.
Τσίτος αφήνει έξω στον Σωτηράκη. Κρατάει εκείνος 8 δευτερόλεπτα ακόμα. Η εκτέλεση για 2 πόντους. Πατούσε τη γραμμή ο Σωτηράκης. 52-61. 4-38 ακόμα για το τέλος. Παύλου πιέζεται από τον Τσίτο. Δαλέζος βρέζει απέναντι στον Τσίντζα. Θα πάρει το τρίποντο εκείνος με τη βοήθεια του Αμπλό, δεν θα βρει στόχο. Δυσκολεύτηκε λίγο να κατεβάσει το rebound το Μπαλατσός. Σωτηράκης βρέζει απέναντι τον Τσίντζα. Νικηταράς θέλει να πάει προς τα μέσα, έχουμε μεταφορά. Παγενάς πάει μόνος του, θα αστοχίσει από κοντά, μαζεύει το rebound τον Νικηταράς και αφήνει στον Σωτηράκη, ο οποίος με μια μακρινή πάσα θα βρει τον Τσίτο και κάτω από την αντίπαλη ρακέτα δεν θα λαθέψει. 52-63. Ξεφεύγουν και πάλι στους 11 οι φιλοξενούμενοι, βγάζουν αντίδραση. Βαλέζος θα αστοχίσει, κακές επιλογές και καλές και κακά τελειώματα από την Περιστέρη Τρελεμπορκ στις τελευταίες φάσεις, ενώ από την άλλη βρίσκουν διχτάκι φιλοξενούμενοι και πάνε το σκορ στο 52-65. Τσίντας Δημήτρης Δαλέζος. Έχουμε φάουλ, ενώ κόλλησε και η μπάλα στο Στεφάνη. Τρία λεπτά ακόμα απομένουν για το φινάλε της αναμέτρησης. Η Περιστέρη Τρέλμπουργκ προέρχεται από 5 σερί ήττες. Από την άλλη από ήττα προέρχονται και οι Δαλέι Κλάμα, οι οποίοι ιτήθηκαν, δεν τα καταφέρουν στο τελευταίο παιχνίδι κοντά στους New York Knicks. Η δεύτερη εκτέλεση άστοχη και αυτή, 0-2. Σωτηράκης. Η πάσα του είναι για κανέναν, καθώς εκεί που έστειλε την μπάλα δεν βρισκόταν κάποιος συμπαίκτης. Θα γίνει το κλέψιμο από τον Νικηταρά, δεν ολοκληρώθηκε ωστόσο. Παύλου εκτελεί για 3, υποπίεση, δεν θα βρει στόχο. Κατεβάζει τώρα ο Νικηταράς, έψαξε και την μακρινή πάσα. Κρατάει ο Τσίτος. Κρινής, έχει χώρο, βλέπει τον διάδρομο, θα κοπεί από τον Δαλέζο. Μπαλατσός, θα πάρει το φάουλ και τις δύο βολές. Είναι το πρώτο ομαδικό για την Περιστέρη Τρέλεμπορκ. Έτοιμος για την πρώτη ο Μπαλατσός. Σιδερό. Έτοιμος τώρα και για την δεύτερη, θα τη βάλει. Σταύρος. 52-66. Στο συν 14 οι φιλοξενούμενοι, με 2 λεπτά να απομένουν, είναι πολύ κοντά στην 12η νίκη τους. Δαλέζος εκτελεί από κοντά, 54-66. Κατεβάζει τώρα ο Κρινής. Σωτηράκης. Πάει ψηλά να πιέσει ο Παύλου. Κρατάει Σωτηράκης. Τσίτος έχουμε. Χαμηλά φάουλ από τον Δαλέζο.
δεύτερο ομαδικό για τους γηπεδούχους. Ενώ στη θέση τώρα του Νικηταρά θα περάσει ο Μαγός. Παλατσός δυσκολεύεται. Θα κάνει το φάουλ στον Δαλέζο. Έχουν συμπληρωθεί τα 5 ομαδικά. Και έτσι ο Σταύρος Δαλέζος θα πάει στη γραμμή των βολών. Θέλει την πρώτη, θα στοχίσει. Εύστοχο στη δεύτερη. 55-66. Κρινής. Θα παίξουν τώρα και με τον χρόνο οι φιλοξενούμενοι. Δεν υπάρχει λόγος να βιάζονται. 7 δευτερόλεπτα. Σωτηράκης αφήνει στον Κρινή. 4-3. Ανενόχλητος από τη γωνία ο Νικηταράς. Θα στοχίσει. Παύλου έχει φύγει. Γρήγορα στην επίθεση ο Δαλέζος. Προσποιεί το ωραία. Ξεφεύγει και θα πετύχει το καλάθι. 57-66. Ενώ μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Κρινής. 10 δευτερόλεπτα ακόμα, σκαστή πάσα. Σωτηράκης κλείνεται και από 2. Καταφέρει να συγκρατήσει, αλλά έχουμε βήματα. Τριάντα πέντε δευτερόλεπτα ακόμα. Η εκτέλεση άστοχη. Το rebound στα χέρια του Κρινή. Ξεφεύγει ωραία ο Σωτηράκης. Κρατάει πολύ ωραία πάσα. Έπρεπε να την κάνει assist εδώ ο Μάγος για να μπει στο top 10. Το αεροπλανικό του Σωτηράκη. Ενώ 5 δευτερόλεπτα απομένουν ακόμα για την επίθεση. Θα γίνει το foul από τον Τσίντζα. Τρίτο ομαδικό για την Περιστέρη Τρέλεμπουργκ. 6 δευτερόλεπτα για τον Δαλάη Κλάμα. 57-66 το σκορ, δεν θα κάνουν επίθεση οι φιλοξενούμενοι. Και έτσι φτάνουμε στο φινάλε. Νίκη λοιπόν για τους Δαλάη Κλάμα, η 12η στην σεζόν. Έτσι θα πάνε στο 14. Από την άλλη Περιστέρη Τρέλεμπουργκ θα γνωρίσουν την 8η τους και θα πέσουν στο 8-8. Αυτά λοιπόν από εδώ. Περιστέρη Τρέλεμπουργκ, Δαλάη Κλάμα, 57-66.